Προφανώς ακούει την κουβέντα μας ή του μετέφεραν ότι μιλάμε για αυτόν και θέλει να παρεύει, να τον ακούσουμε, να μας λύσει και τις απορίες. Γιατί είναι σημαντικά αυτά που μας είπε, Αλέξη. Καλησπέρα, κύριε Ζαμπέτα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πληροφορήθηκα ότι μιλάτε για το θέμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Ναι, μου είπε κάποιες λεπτομέρειες τώρα ο Αλέξης Αβόπουλος, δεν τις ήξερα εγώ για το θέμα αυτό. Και θέλω να μας πείτε κάποιες κι εσείς, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι αυτό που αναφέρεται σήμερα στα αυτά τα δύο έγγραφα. Καταρχώς, ο κύριος Αβόπουλος είπε ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον συγκεκριμένο επενδυτή, αλλά πρόκειται για μια εταιρεία στη Γερμανία, η οποία είναι ατζέντιδες και ασχολούνται με πολλοίς ποδοσφαιριστών και ομάδων. Το έγγραφο είναι συγκεκριμένο, να βοηθήσουμε λίγο τη διαδικασία. Το έγγραφο είναι συγκεκριμένο το οποίο δημοσιοποίησα. Είναι ακύρωση συγκεκριμένου ραντεβού, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 26 Δεκεμβρίου στο Μόναχο. Και το ραντεβού ήταν μεταξύ εμού, του γραφείου Gold to Career που είναι μέτρα το Μόναχο, και ενός Ρώσου ο οποίος ήθελε να επενδύσει στην ομάδα. Παρέδεσε να σας πω ότι η εταιρεία αυτή έχει πάει το Λοντίκιν στη Zenit. Έτσι απλά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ναι. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι αποδεικνύω με το έγγραφο αυτό, ναι, ότι αυτές τις αερολογίες, να μην εκφραστώ χειρότερα, του ΑΣ, ότι εγώ θέλω το χαρτί αυτό και μόνο για να σταματήσω την εκαθάριση ή να το χρησιμοποιήσω εναντίον της εκαθάρισης, καταρρύπτεται αυτό, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία, συγκεκριμένο ραντεβού, το οποίο είχε κλειστεί, ναι, και το οποίο χρειαζόμουν την εξουσιοδότηση. Ένα απλό έγγραφο είναι, ένα γελία απλό έγγραφο, το οποίο όμως αποδεικνύει ότι οι κύριοι που είναι εκεί πέρα μέσα είτε δεν γνωρίζουν το αντικείμενο σωστά, είτε τους πληροφορούν με λάθος τρόπο, είτε λειτουργούν εκ του πονηρού για να μην βρουν επενδυτή, γιατί έχουν δικά τους σκεπτικά. Γιατί τους το είπα και τους ιδίους, ότι αν έρθει επενδυτής και είναι του μεγέθους το οποίο συζητούσαμε με την εταιρεία αυτήν, θα λύσει τα προβλήματά του όχι μόνο ο ποδοσφαιρικός Άρης, αλλά και ο μπασκετικός και ο ΑΣ. Γιατί η προοπτική που υπήρχε από τη συγκεκριμένη εταιρεία και συγκεκριμένη επαφή που υπήρχε από Ρωσία ήταν τεράστια. Και επειδή δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει και πώς θα παίξει ο Άρης του χρόνου στο νέο πρωτάθλημα κτλ. Ακόμα και το σενάριο που μιλάνε ότι θα παίξει ο Ραστέχνης Άρης έχει πολύ μεγαλύτερα χρέη από ό,τι έχει ΠΑΕ. Άρα δεν είναι εφικτό αυτό να συμβεί, ακόμα και με το αφημί του ΑΣ. Ή σε τελική ανάλυση, αν έρθει ένας άνθρωπος δηλαδή και μας φέρει ένα νούμερο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματά μας, μας ενδιαφέρει. Ή μας ενδιαφέρει να βλέπουμε τον Άρη στη Super League και καλύτερα να το πω στο Europa League. Mm. Άρα λοιπόν ότι ο Ζαμπέτας ήθελε να χρησιμοποιήσει το έγγραφο αυτό και η παραφιλολογία, και ξέρετε αυτό το έναυσμα για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων δεν θα το έκανα. Ήθελα να τραβηχτώ και γενικότερα τη δημοσιότητα πίσω, γιατί τελείωσε ό,τι ήταν να κάνω το έκανα ή ό,τι μπορώ να κάνω άλλο θα το κάνω χωρίς να δημοσιοποιηθεί πουθενά. Αλλά επειδή στα δικαστήρια χθες με έπιασαν 2-3 φύλαφλοι της ομάδος που με αναγνώρισαν λέγοντάς μου ότι αν λέω την αλήθεια στον κόσμο του Άρη και αν όντως υπήρχε επενδυτής και αν εγώ πουλάω παπά ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λέω σε κανέναν ψέματα, δεν έχω μάθει να κοροϊδεύω κανέναν, πόσο περισσότερο όταν αυτό πρόκειται για τον Άρη που είναι υπερευαίσθητο το θέμα και πονάνε χιλιάδες ψυχές. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε ραντεβού και είναι ξεκάθαρο το έγγραφο και αν θέλετε μπορείτε να το διασταυρώσετε και με την ίδια την εταιρεία, όποιος ενδιαφέρεται να κάνει σωστό ρεπορτάζ. Με Ρώσους ήταν το ραντεβού. Ναι. Μάλιστα. Κάνω μόνο, σας λέω μόνο ότι ο Λοντίκιν, ο τερματοφύλακας από την Ξάνθη, πήγε μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας στη Zenit. Και η συγκεκριμένη εταιρεία ανανέωσε και το συμβόλαιο του Λοντίκιν, πενταετές υπέγραψε στη Zenit. Κάντε εσείς τώρα δικούς σας συνειρμούς. Εντάξει, μα τους κάνω ήδη, γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, να μην πλατιάσουμε παραπάνω, αλλά δυστυχώς ο Άρης είναι εγκλωβισμένος, να μην εκφραστώ έτσι χυδαία, είναι εγκλωβισμένος σε προσωπικούς εγωισμούς και στο τι πιστεύει ο καθένας εκπροσωπώντας τον εαυτό του πρωτίστως, χρησιμοποιώντας όμως τον Άρη, και δυστυχώς γι' αυτό παίζουμε στα τάρταρα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και η εξουσιοδότηση γιατί είναι απαραίτητη, ας πούμε, γιατί χρειάζονται οι άνθρωποι? Η εξουσιοδότηση δεν είναι απαραίτητη, γιατί μου το έχουν ερωτήσει και αυτό. Ναι. Λέει, χωρίς εξουσιοδότηση δεν μπορεί να τους φέρεις. Έχω κάνει άπειρες επαφές, κύριε Ζαγόρα και κύριε Σαββόπουλε, με πάρα πολύ κόσμο που δεν μου ζητήθηκε ποτέ εξουσιοδότηση. Γιατί οι άνθρωποι με γνωρίζουν, οι άνθρωποι με εμπιστεύονται
και κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται και με ποιον τρόπο μπορούν να έρθουν, αν θέλουν να έρθουν να συμμετάσχουν στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Ναι. Το συγκεκριμένο λοιπόν γραφείο, επειδή το ζήτησε και ο επενδυτής, ο υποψήφιος αγοραστής προς την ΠΑΕΑΡΙΣ, ήταν συγκεκριμένο και λέει, εγώ μιλάω μόνο με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εξουσιοδοτημένοι από την ομάδα, γιατί προφανώς μπορεί να μιλήσανε και για άλλες ομάδες και να τους κοροϊδέψανε και να μην ήταν νόμιμα εκπροσωπούμενοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαν στο παρελθόν με άλλες ομάδες και άλλες χώρες. Να. Και μου ζητήθηκε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η εξουσιοδότηση. Όπως και εμείς σαν Άρης ή όταν σαν ομάδα θέλουμε να πάρουμε ένα ποδοσφαιριστή, ξέρετε πόσοι προτείναν τον Αγκάθο, 20. Ένας είχε την εξουσιοδότηση όμως από τον Αγκάθο. Άρα με αυτό να κάναμε τη δουλειά. Ναι. Το ίδιο, με το ίδιο σκεπτικό και οι άνθρωποι στη Γερμανία, γιατί είναι σοβαροί, δεν είναι καραγκιόζηδες, ζητήσαν μια εξουσιοδότηση ότι εγώ νομιμοποιούμαι να μιλήσω για τον Άρη. Γιατί αν εγώ έφερνα εδώ τους ανθρώπους και στο τέλος δεν ήθελε ο Άρης επενδυτή ή δεν καθόντουσαν κανένας να μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, θα εκτίθονταν απέναντι στο Ρώσο. Με συνέπεια να μην θέλουν να εκτεθούν και να μου το ζητήσουν. Έχω και άλλο γραφείο στην Αυστρία που μου ζήτησε τέτοια εξουσιοδότηση και συνεχίζει ο ΑΣΥΓΜΑ την τακτική του να μην μου απαντάει. Ούτε καν μου απαντάνε. Ούτε καν μου λένε δεν σου δίνουμε χαρτί ή σου δίνουμε χαρτί με συγκεκριμένους όρους. Μπορεί να μου δώσω ένα χαρτί το οποίο να λέει ότι εξουσιοδοτούμε να εκπροσωπήσω ή το ενδιαφέρον της ΠΑΕΑΡΙΣ ή του ΑΣΥΓΜΑΡΙΣ να βρεθεί επενδυτής με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ούτε αυτό το κάνουν. Και ούτε μου δίνουν ένα χαρτί το οποίο να μου λέει ότι αυτό το χαρτί, αν το χρησιμοποιήσω, τους το είπα κιόλας, αν εσείς πιστεύετε ή σας είπανε κάποιοι ρουφιάνοι ότι εγώ αυτό το χαρτί θα το χρησιμοποιήσω εναντίον της εκαθάρισης ΠΑΕΑΡΙΣ, δεσμεύστε με, με ποινική ρήτρα όσα εκατομμύρια θέλετε, ότι αυτό το χαρτί δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ εναντίον του Άρη. Α, το είπατε κι αυτό. Ναι, και αυτό ναι, το έχω πει. Το σημαντικό που λέτε. Τους έχω δώσει 5 εναλλακτικές, καμία δεν θέλουν. Πράγμα που αποδεικνύει ότι τελικά δεν λειτουργούν επαγγελματικά και ούτε με το συμφέρον του Άρη, αλλά με το δικό τους προσωπικό, το οποίο δεν ξέρω τι εκφράζει. Μου είναι αδύνατο να το συνειδητοποιήσω τι εκφράζει. Όταν τους λέω ότι θα λυθεί και το πρόβλημα του ΑΣΥΓΜΑ. Δεν θα ψάχνουν να βρουν λεφτά για το βόλεϊ, δεν θα ψάχνουν να βρουν λεφτά για τα άλλα τμήματά τους, δεν θα ψάχνουν να βρουν λεφτά για τίποτα. Γιατί με τα ποσοστά που θα παίρνουν από τον άνθρωπο αυτόν θα κλείνουν όλες τις τρύπες. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Και δεν καταλαβαίνω ούτε τον κόσμο, ούτε τους παραγωγούς, ούτε τους δημοσιογράφους. Κανένας δεν αναπαράγει τίποτα. Είμαστε όλα, είναι μια χαρά όλα, τακτοποιημένα. Ο Άρης είναι στο Champions League και προφανώς δεν έχει προβλήματα. Και επειδή δόθηκε την εβδομάδα που ήρθαν οι Γερμανοί, ο κύριος Χένες με τον κύριο Φόιχτ, η εντύπωση προς τον κόσμο ότι κάποιος παράγοντας του Άρη τους έστειλε μηνύματα, ναι, και αυτό το άκουσα. Ναι, 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 να τα βάλουμε λίγο και αυτά σε μια σειρά. Για πείτε το για αυτό, να σταματήσει ναι, την παραγγελία. Ναι. Ναι, ναι, και τα υπονοούμενα είναι ξεκάθαρα ότι είναι για μένα. Ναι. Και πολλοί με πιάσαν να μου πούνε τι κάνεις και τι δεν κάνεις και τι δεν ράνεις. Λοιπόν, δεν έχω μιλήσει στη ζωή μου ποτέ με τον κύριο Χένες. Ποτέ. Ποτέ μα ποτέ με τον κύριο Χένες. Απλά να γνωρίζουν και ο κόσμος ότι ο κύριος Χένες, έχοντας διευθυντή γραφείων τον κύριο Λάγκ, ο οποίος είναι πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Νογκέρα, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του Μπομπαντίγια. Όταν λοιπόν ο Μπομπαντίγια έφτασε στον Άρη, ναι, και είχα κάνει τότε, είχα βοηθήσει στον αρθή αυτός ο παίχτης στην ομάδα μας, και επειδή ο Μπομπαντίγια είχε πέρυσι ένα θέμα με την εφορία την ελληνική και τον βοήθησα σε αυτό το κομμάτι, αυτό εκτιμήθηκε από την πλευρά του κυρίου Νογκέρα, ο οποίος εκφράστηκε με τα καλύτερα των λεγόμενων του για το άτομό μου στους ανθρώπους αυτούς. Επειδή λοιπόν έγινε και τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία ήταν ο κύριος Νογκέρα και μου τον έδωσε και μίλησα με κάποιον από τους ανθρώπους αυτούς, πήρα λοιπόν τον κύριο Καλαϊτζίδη τηλέφωνο 3-4 μέρες πριν έρθουν οι άνθρωποι εδώ, επειδή προέβλεψα ότι θα γίνει κάποια στραβή και κάποια ρουφιανιά, σίγουρα θα φύγει δεξιά-αριστερά, ναι, θα είμαστε πρωταθλητές. Ενημέρωσα λοιπόν τον κύριο Καλαϊτζίδη ότι ουδέποτε κινήθηκα πίσω από την πλάτη του και θα κινηθώ πίσω από την πλάτη του να ανατρέψω ή να κάνω κάτι άλλο σε αυτό το σενάριο. Απλά να ξέρει ότι όταν θα ακούσει το όνομά μου Ζαμπέτας από τα στόματα των Γερμανών να μην εκπλαγεί, γιατί αυτό έγινε από το συγκεκριμένο άνθρωπο που σας είπα, το μάνατζερ του Μπομπαντίγια. Α, έγινε. Έτσι να μπουν λοιπόν τα πράγματα σε μια σειρά και σε μια θέση. Και απλά τους είπα ότι έχω την γερμανική υπηκότητα, νοοτροπία και όλα αυτά. Τους είπε ο Νογκέρα τα καλύτερα για μένα, δεν φταίω εγώ. Και κατ' επέκταση έτσι έγινε
το μπέρδεμα του δικού μου ονόματος κτλ. Επειδή ακούστηκε όμως ένα τραπέζι στο οποίο είχαν κάνει εδώ οι άνθρωποι του Κάλλας και του κ. Καλαϊτζίδη στους Γερμανούς, ακούστηκε το όνομά μου και αναπαρήχθηκε με λάθος τρόπο ότι εγώ είχα κάποια οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Ναι. Να το βάλουμε και αυτό λοιπόν σε μια θέση σωστή, ότι αυτό δεν έγινε με καμία πρόθεση να εμπλακώ στο project το οποίο έχει ο κ. Καλαϊτζίδης. Γερός να είναι, εγώ προσεύχομαι να πετύχει το project αυτό και ο Άρης να πάει Champions League με τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει πάρα πολλά πράγματα σε μια ποδοσφαιρική σειρά. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική. Υπάρχει μια λειτουργία η οποία δείχνει ότι γινόμαστε σιγά σιγά ομάδα, με τα συν και τα πλην. Ποτέ δεν είναι τέλεια τα πράγματα παντού. Οι άνθρωποι έχουν οργάνωση, έχουν δομή. Μακάρι να πετύχουν. Αλλά από εκεί και πέρα το Ζαπέτα το όνομα φτάνει λίγο. Το έχετε ρίξει τόνους λάσπης. Φτάνει. Φτάνει. Μόνο το καλό του Άρη με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο. Και το πληρώνω με πολύ μεγάλο τίμημα και οικονομικά και οικογενειακά και επαγγελματικά και δικαστικά και από 1500 μεριές. Ναι, εσείς τώρα λέτε για τον Άρη αυτόν που, τον άλλον Άρη να το πω έτσι, που έχει τα χρέη όμως, έτσι, των 20 εκατομμυρίων περίπου. Ο άλλος δεν έχει καμία 20 εκατομμύρια, ο Σκόρδας που ο Άρης βρίσκεται σε αυτό το σημείο, κύριε Ζαγόρα, γιατί δυστυχώς είναι από ένα τεράστιο ψέμα έφτασε ο Άρης να βρίσκεται σήμερα στη Γάμα Εθνική. Ακούγαμε τα τελευταία χρόνια από το 11 και μετά, μάλλον από το 10 και μετά, από την ιστορία του Κάμπορα και μετά, ναι, ότι ο Άρης έχει 40 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια χρέη, ναι, ότι έχουμε πτωχές, ότι έχουμε κάνει, ότι έχουμε ράνει. Όταν ο κύριος Σκόρδας λοιπόν το καλοκαίρι έκανε την απέλπιδα προσπάθειά του να πάρει την ομάδα στα χέρια του και να μην πάει στη Γάμα, βγήκε και είπε ότι τα χρέη είναι διαχειρίσιμα και είναι 15 εκατομμύρια. Ναι. Άρα είπε την μεγάλη αλήθεια μετά από 3 χρόνια τριβής, φθοράς της διοίκησής μας, τρυπήματος της ομάδος μέσω του κόσμου, ότι τι κάνετε εκεί στην ΠΑΕ κτλ. Εγώ δεν είπα ότι είναι όλα ρόδινα, ούτε ότι όλα ήταν τακτοποιημένα. Όταν όμως η κουρουμπίλια για ένα μπουκαλάκι νερό σε πετάει έξω από την Ευρώπη, όταν ο Πέος κάνει αυτά που έκανε με τον Ολυμπιακό, τον Βόλο Παναθηναϊκός, και εμείς χτυπιόμασταν και ο Βόλος τελικά έπαιξε Ευρώπη και όχι εμείς. Όταν η Λίγκα έρχεται και σου λέει θα έχεις 3 εκατομμύρια μειωμένα έσοδα και δεν μπορείς να τα αντισταθμίσεις αυτά γιατί είσαι και εσωτερικό πόλεμο, αναπόφευκτο είναι. Όλοι αυτοί οι σωτήρες που εμφανιστήκανε μετά, γιατί θα σας πω κάτι, άφησα στην διοίκηση Ψηφίδη και Σκόρδα 3 εκατομμύρια ευρώ ταμείο. Σήμερα δεν θα είχα ποινικό ΦΠΑ 500.000 ευρώ αν πήγαινα με αυτά τα 3 εκατομμύρια που τους άφησα ταμείο να πληρώσω το ΦΠΑ εκείνο και να μην έχω κανένα δικαστήριο. Προτίμησα να αφήσω λεφτά στο ταμείο της ΠΑΕ για να λειτουργήσει η ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Όλα αυτά όμως η μεγάλη πλατιά μάζα του κόσμου του Άρη δεν τα ξέρει. Ακούει δυστυχώς παραγωγούς και δημοσιογράφους οι οποίοι είτε δεν κάνουν σωστό ρεπορτάζ, είτε δεν το εμβαθύνουν, είτε δεν διασταυρώνουν τις πηγές τους, είτε εξυπηρετούν και συμφέροντα, γιατί υπήρχαν αρκετοί τέτοιοι. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να είναι παραπληροφορημένος 100%, 1000% θα σας έλεγα, και γι' αυτό το λόγο πληρώνουμε το τίμημα αυτό. Μάλιστα. Κατανοητά. Άρα, να τα βάλουμε σε μια θέση, υπήρχε επενδυτής, υπήρχε ραντεβού συγκεκριμένο, δεν ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε η εκαθάριση, ούτε κάτι άλλο. Έχω και άλλα έγγραφα, μην με ζορίζουν παραπάνω ή οποιοδήποτε. Έχω και άλλα πολλά έγγραφα τα οποία μπορούν να αποδείξουν και άλλα ενδιαφέροντα και άλλες συζητήσεις. Ας μπει επιτέλους να πούμε το νερό στα βλάκι, ας δώσουμε μια εξοδότηση που ούτως ή άλλως, απλά δεν φαίνεται σωστά στο έγγραφο, αλλά μπορώ να το στείλω και εσάς με mail, στην αίτησή μου προς τον ΑΣΥΓΜΑ είμαι συγκεκριμένος. Πάρα πολύ συγκεκριμένος. Για τον σκοπό αυτό επιθυμώ να λάβω από το Διοικητικό Συμβούλιο μια εξοδότηση σύμφωνα με την οποία θα μου δίνετε τη δυνατότητα ως μεγαλομέτοχος να συζητήσω με υποψήφιους επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την απόκτηση ποσοστού των μετοχών της ΠΑΕ Άρης, φυσικά μέχρι το ύψος που επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία. Δεδομένο είναι ότι αν ευοδοθούν οι προσπάθειες αυτές, ο υποψήφιος επενδυτής θα τεθεί στη διάθεση του ΔΣ, του ΑΣ, αλλά προφανώς και μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης, προκειμένου να παρουσιαστεί η πρότασή του στα μέλη σας, ώστε να αποφασιστεί αν θα γίνει δεκτή η πρότασή του ή όχι. Άρα εγώ δεν τους ζήτησα μια εξοδότηση να μου δώσουν τα πάπουλη στον Άρη εν λευκό. Ζήτησα να μου δώσουν μια εξοδότηση να πάω να μιλήσω με υποψήφιους επενδυτές, τους οποίους ούτως ή άλλως ούτε οι ίδιοι θα εγκρίνουν ή δεν θα εγκρίνουν. Η Γενική Συνέλευση του ΑΣ και της Λέσχης, όσο αυτή υπάρχει, θα κρίνουν ναι ή όχι.
ούτε ναι. καν τα διοικητικά συμβούλια. Άρα και οι ίδιοι κακώς δεν μου δίνουν την αξιοδότηση, γιατί εγώ ούτως ή άλλως ούτε εγώ ούτε εκείνοι μπορούν να πουλήσουν τον Άρη. Μόνο η Γενική Συνέλευση μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Δαβό. Όχι, μου κάνει εντύπωση ότι αφού υπάρχει και αυτή η ρήτρα που λέτε, ας πούμε, να μην το χρησιμοποιήσετε αυτό το έγγραφο, μου κάνει εντύπωση που δεν το δίνουν. Τι εντύπωση θα σας κάνει, μην σας κάνει τίποτα εντύπωση. Αρνητική εννοώ. Ναι, το καταλαβαίνω, μην σας κάνει τίποτα εντύπωση, γιατί ο Άρης για αυτό το λόγο βρίσκεται στη Γάμα. Για αυτές τις αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργούμε δυστυχώς σαν σύλλογος. Αυτά. Αλέξη, θέλετε να ρωτήσει κάτι τον κύριο Ζαπέτα. Όχι, νομίζω ότι ήταν κατανοητός και μας έλεγε αρκετές απορίες. Ναι. Αν κάποιος είχε απορίες, θα... Απλά, Αλέξη, και συγγνώμη τον Ελληνικό, υπήρχε συγκεκριμένο ραντεβού και όχι μόνο ότι η εταιρεία αυτή θα εξοδοτούταν να βρει επενδυτή. Η εξοδότηση θα πήγαινε στο άτομό μου και το ραντεβού ήταν συγκεκριμένο με Ρώσο υποψήφιο αγοραστή, τον οποίο το ραντεβού ήταν στο Μόναχο. Και ήδη ξεφτυλιστήκαμε, γιατί το ραντεβού ήταν κλεισμένο, τα αεροπορικά ήταν κλεισμένα. Έτσι. Απλά η εταιρεία προτίμησε να ξεφτυλιστεί στην ακύρωση του ραντεβού και όχι στο να συζητάμε για κάτι το οποίο μπορεί να μην γίνει στη συνέχεια. Το πήραν δηλαδή οι Γερμανοί πάνω τους, ακυρώσαν το ραντεβού, το οποίο πολεμούσαμε 3 μήνες να γίνει. Είναι απαράδεκτα πράγματα. Είναι σε ποιο να τα εξηγήσω αυτά, δηλαδή είναι βιβλίο να γράψεις. Κλεισμένο ραντεβού το οποίο κυνηγούσα 3 μήνες, ακυρώθηκε γιατί δεν μου δίνει ΑΣ ένα χαρτί, αν έχεις το Θεό σου. Αυτά. Είναι ένα θέμα αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαπέτα. Να είστε καλά.